Τρεις μήνες έχουν περάσει από τη φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου στο Μάτι. Τα πρώτα χρήματα των 5.000 και των 1.200 ευρώ έχουν μεν δοθεί με τη μορφή επιδομάτων σε περισσότερους από 3.000 κατοίκους. Πιο σύνθετα όμως ζητήματα όπως η ανοικοδόμηση ή η υλοτόμηση καθυστερούν ή γίνονται με ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν έχει ακόμα εκδοθεί μία άδεια ούτε ανοικοδόμησης ούτε επισκευής κατεστραμμένων κατοικιών ή κτισμάτων. Δεν έχει μπει ένα τούβλο στο Μάτι. Άλλοι έχουν αγανακτήσει από την αμονή και αν είναι μικρό το κόστος που μπορούν να το υποφέρουν, προτιμούν να παρατήσουν την όποια κρατική επιχορήγηση και ξεκινάνε να επισκευάζουν. Έχουν ξεκινήσει από τις πρώτες μέρες κάποιες καθαρισμοί, κυρίως των δρόμων, των δέντρων, υλοτόμηση, η οποία δυστυχώς σταμάτησε κατά τις αρχές Σεπτεμβρίου, από ό,τι ακούστηκε, γιατί δεν πληρώθηκαν τα συνεργεία των υλοτόμων. Ακόμα σήμερα υπάρχουν πεσμένα πάρα πολλά δέντρα από την υλοτόμηση εκείνη. Ο Δήμος έχει διαθέσει μέχρι τώρα σχεδόν 400.000 ευρώ για αυτή τη δουλειά και τώρα περιμένουμε την κατανομή της επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να γίνει νέα ανάθεση, να ξαναβγεί εργολάβος για να... Γιατί ο όγκος είναι τεράστιος. Τα οχήματα του Δήμου και της περιφέρειας προφανώς δεν προλαβαίνουν. Ο Σπύρος Βάθης μας οδήγησε σε έναν από τους δρόμους στο Μάτι, όπου οι καμένοι κορμοί δέντρων και τα ελενίτιστα στέγαστρα των σπιτιών περίμεναν ακόμα τα συνεργεία για να τα καθαρίσουν και να τα μαζέψουν. Βλέπουμε τα κλαδιά τα οποία με τις οδηγίες της πολιτείας έχουν πει να τα αφήνουμε μέσα από τις περιφράξεις, προκειμένου να έρθουν δαγκάνες να τα τραβήξουν. Κι όμως είναι τρεις μήνες αυτή η εικόνα, δυστυχώς, και εισπνέουμε όλη αυτή τη μυρωδιά και τον κίνδυνο του αμιάντου. Θα υπάρξει για την ανάπλαση της περιοχής, για πρώτη φορά γίνεται κάτι τέτοιο, και ένας τρόπος ανάπλασης και των ιδιωτικών εξωτερικών περιοχών του κάθε οικοπαίδου. Με τις πρώτες βροχές, η διαβρωμένη παραλία του Ματιού καταραίει. Οι κάτοικοι ανησυχούν ότι ο Αιγιαλός θα υποχωρήσει τελείως αν δεν γίνουν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα. Έχει ορατές διαβρώσεις από μέρα σε μέρα όποτε βρέχει. Δεν έχουν ληφθεί καθόλου μέτρα. Ούτε τα πρώτα αντιπλημμυρικά που είναι τα κορμοδέματα, ούτε αυτά δεν έχουν γίνει. Τα πρώτα αντιπλημμυρικά τα οποία ξεκινάμε τούτη τη εβδομάδα, που έχει να κάνει με κάποια κορμοφράγματα και σειρματοκιβώτια στα ζανέτια που τα λέμε μέσα στα ρέματα. Τη μαραθώνος ξεκινάμε αυτή την εβδομάδα να φταίμε δεξιά και αριστερά στον δρόμο, έτσι για να αλλάξει και λίγο η ψυχολογία των κατοίκων. Και μέσα στους επόμενους μήνες, δηλαδή Νοέμβρη, Δεκέμβρη, να ρίξει καμιά βροχή. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί μελέτες, τι ήδη δέντρα θα βάλουμε. Το Μάτι δεν έχει πεθάνει, το Μάτι ζει και θα το ξανακάνουμε παράδεισό μας, λένε οι κάτοικοι.